Το σύστημα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, θα μου επιτρέψετε να πω. Και πριν συνεχίσω, θα μου επιτρέψετε επίσης να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση εδώ. Με βάλετε λίγο στα βαθιά κατευθείαν. Ήθελα όμως να μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Πάντως αυτό είναι μία είδηση, όπως το είπατε. Εάν πέσει η συνταγογράφηση 25%, είστε πιο κερδισμένοι. Έτσι. Πρακτικά, έχει, ναι, αρκεί να συμβεί για όλους ταυτόχρονα. Να συμβεί για όλους ταυτόχρονα. Λοιπόν, βέβαια, διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε, ο στόχος δεν είναι αυτός. Με ποια έννοια? Προφανώς ο ρόλος μας είναι να καλύψουμε τις φαρμακευτικές ανάγκες του πληθυσμού. Επομένως, λοιπόν, αλλά όχι με ένα τσουβάλι φάρμακα που έχει ο καθένας μας σπίτι του. Εγώ έχω ένα τσουβάλι. Γιατί είμαι φαρμακολάγνωστος. Ακριβώς. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι επίσης απλοϊκή η σκέψη ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δημιουργούν τη συνταγογράφηση στο βαθμό που βρίσκεται σήμερα. Και θα σας πω κάποια απλά παραδείγματα. Καταρχήν, σε μια θεωρώ σοβαρή εταιρεία, δεν συμφέρει καθόλου ένα φάρμακό της να κακοχρησιμοποιείται. Έτσι, για ένα σοβαρό νόσημα, ένα φάρμακο που χορηγείται πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά στον κατάλληλο ασθενή, γιατί αλλιώς θα απαξιωθεί σαν φάρμακο. Επομένως, λοιπόν, προφανώς μας ενδιαφέρει η προτίμηση του φαρμάκου της κάθε εταιρείας έναντι μιας άλλης, αλλά όχι η επιπλέον συνταγογράφησή του εκεί που δεν χρειάζεται. Έτσι. Αυτό είναι το τοπίο στο φαρμακευτικό χώρο και δυστυχώς, αν θέλετε, ο εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών είναι αυτός που συντηρεί και το μηχανισμό του clawback. Αλλά σε σχέση με το clawback, ήθελα να πω κάποια πράγματα, μάλλον σε σχέση με τη δαπάνη. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες προφανώς που οδηγούν τη δαπάνη. Δεν θα σας κάνω καμιά βαθιά ανάλυση, αλλά πάρα πολύ απλά. Καταρχήν η νοσηρότητα και το δημογραφικό, που βαδίζουμε σαν κράτος, με τι νοσήματα κλπ. Είναι σαφώς οι συνταγογραφικές πρακτικές. Αν κάπου συνταγογραφώ κάτι ακριβότερο, εξίσου αποτελεσματικό με κάτι φθηνότερο, αυτό δεν είναι η ενδεδειγμένη συνταγογραφική πρακτική για ένα σύστημα που θέλει να είναι βιώσιμο. Είναι η είσοδος νέων θεραπείων. Είναι ο αριθμός των δικαιούχων, η συμμετοχή των ασθενών και τέλος είναι και η συμμετοχή της αλυσίδας. Αυτοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος της δαπάνης, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Θα ξεκινήσω από το θέμα του δημογραφικού και της νοσηρότητας. Έχουμε καθίσει να μετρήσουμε ποτέ τι συμβαίνει σε συγκεκριμένα σημαντικά χρόνια νοσήματα για να δούμε αν περιμένουμε για 4 συνεχή χρόνια να θεραπεύουμε τον κόσμο με τα ίδια χρήματα? Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη, ξέρετε. Έχει μετρήσει ο ΟΠΗ πώς αυξάνονται οι διαβητικοί στη χώρα? Θα ρισκάρω μια εκτίμηση και θα προκαλούσα και τους ανθρώπους του ΟΠΗ να το τσεκάρουν, ότι οι διαβητικοί που θεραπεύονται αυξάνουν 3% το εξάμηνο. Τι θα πει που θεραπεύονται? Που λαμβάνουν θεραπεία. Που λαμβάνουν θεραπεία. Που είναι υποαγωγή. Σωστά, έχετε δίκιο. Λάθος έκφραση. Λοιπόν, που είναι υποαγωγή. Έχει καθίσει ποτέ κανείς να σκεφτεί αν είναι δυνατόν με τα ίδια χρήματα να μπορώ να χειριστώ αυτή την τάση? Αντίστοιχα, κάτι άλλο μπορεί να μειώνεται. Έχει σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει εκεί? Άρα λοιπόν, το να μετράμε το τι μας συμβαίνει σαν χώρα σε επίπεδο νοσηρότητας και επιδημιολογίας είναι εξαιρετικά σημαντικό για να προσδιορίσουμε τη δαπάνη. Συνταγογραφικές πρακτικές. Πράγματι, μπήκαν πρωτόκολλα. Εφαρμόζονται? Σε ποιο βαθμό? Είναι αποτελεσματικά? Υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή στη συνταγογράφηση? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί ικανοποιητικά. Για τις νέες θεραπείες, τις θέλουμε. Παρόλο που τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην είσοδό του στην αγορά, απ' την άλλη όμως είναι οι πρώτες τις οποίες σκεφτόμαστε να ρίξουμε το βάρος των υποχρεωτικών επιστροφών. Αριθμός δικαιούχων. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όποιος έχει μπει στη χώρα έχει άμκα. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε όλοι να υποστηρίζονται, αν θέλετε, από τον ίδιο σταθερό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν χρήματα για το προσφυγικό, για παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε ένα κομμάτι αυτών των κονδυλίων να ενισχύσει τη φαρμακευτική δαπάνη, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί πολύ σωστά παίρνουν τα φάρμακά τους. Η συμμετοχή των ασθενών. Αυτό που είπατε πάντως είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Γιατί είναι κοινό μυστικό, δεν μας τιμά πολύ, ότι οι Ευρωπαίοι λένε πάρτε παιδιά λεφτά για να γίνετε εσείς η αποθήκη αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων. Δεν μπορεί να διεκδικήσουμε και ένα κονδύλι, πραγματικά να ασφαλιστούν όλοι, φιλάνθρωποι είμαστε και φιλόξενοι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί να διασφαλιστεί από την Ευρώπη ένα επιπλέον κονδύλι. Το θέτω στους υπουργούς, όχι να μου απαντήσουν τώρα.
ως πολιτική για το επόμενο διάστημα. Αφού φιλοξενούμε τόσους ανθρώπους και αφού θέλουμε να τους ασφαλίσουμε όλους, γιατί αγαπάμε τους ξένους, δώστε μας και τα λεφτά. Ήδη διεκδικείται από εμάς. Διεκδικείται. Ωραία. Είναι ωραίο όπως το έθεσε ο Πρόεδρος για να τα βάζουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί να φάμε όλοι από την ίδια πίτα, πρέπει λίγο να βγατήσει. Λοιπόν, δεδομένης τώρα της σταθερής πίτας, που αν δείτε λιγάκι κάποια στοιχεία της ΕΦΠΙΑ, προσπάθησα να δω τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Βρήκα στοιχεία 3 ετών για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Σε καμία από όσες είδα, για 3 χρόνια η δαπάνη δεν ήταν σταθερή. Σε εμάς είναι για 4 σταθερή. Και δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τον κύριο Ξανθό, αλλά φοβάμαι πως η νοσοκομιακή ένεση που έγινε πέρυσι, δηλαδή η επιπλέον δαπάνη που χορηγήθηκε στα νοσοκομεία, ουσιαστικά αντιστάθμισε τη μείωση κάποιων προηγουμένων ετών. Γιατί ενώ το 1945 είναι σταθερό, η νοσοκομιακή δαπάνη μειώνονταν χρόνο με το χρόνο και πρακτικά φέτος γύρισε στα επίπεδα του 16. Και αυτό καλό είναι πάντως. Για καλό μου ακούγεται εμένα. Σαφώς είναι καλό, ωστόσο όμως δεν πάβει. Δεν πάβει όμως το κλόμπακ να αυξάνεται και σε απόλυτους αριθμούς, αλλά δυστυχώς και σε ποσοστό. Γιατί αν αυξανόταν μόνο σε απόλυτους αριθμούς και δεν αυξανόταν σε ποσοστό, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πουλάτε περισσότερο και απλά επιστρέφετε το ίδιο ποσοστό. Δεν είναι έτσι. Το κλόμπακ αυξάνεται και σε απόλυτα νούμερα και σε ποσοστό. Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν θέλω έτσι να κρατήσω πολύ περισσότερο το λόγο, θα ήθελα να μιλήσω όμως, δεδομένων αυτών των συνθηκών, αφού ακούσαμε και για το επενδυτικό κλόμπακ, να μιλήσω εγώ για το κυβερνητικό κλόμπακ. Και ο λόγος που θα αναφερθώ στο κυβερνητικό κλόμπακ των κυβερνήσεων, έτσι, δεν το προσωποποιώ προς Θεού, είναι ότι ενώ υπάρχουν αυτές οι στενές ασφυκτικές συνθήκες, μπορώ να σας αναφέρω σειρά παραδειγμάτων που κυβερνητικές επιλογές οδήγησαν στην αύξηση της δαπάνης και τελικά στην αύξηση του κλόμπακ. Γιατί αυτός ο μηχανισμός ενισχύει 100% την αδράνεια από κυβερνητικής πλευράς. Όταν ξέρεις ότι όσο και να ξοδευτούν, εσύ θα χρεωθείς με συγκεκριμένα ποσά, τότε ίσως το άγχος μειώνεται. Αντίθετα, το άγχος μετακυλείεται κάπου αλλού. Να πω λοιπόν μερικά παραδείγματα. Αδράνεια στη διαπραγμάτευση, καθυστέρηση στην ατιμολόγηση, καθυστέρηση διαγωνισμών, πλημελής εφαρμογή μέτρων στη συνταγογράφηση, παρεμβάσεις άστοχες στην αποζημίωση, βλέπε εξίσωση ασφαλιστικής τιμής γενοσήμων με τη λιανική τους, ένα μέτρο που ούτε τα γενώσιμα βοήθησε ούτε κανέναν άλλον. Χορήγηση απαλλαγών σε κοινωνικές ομάδες, που ναι μεν είναι σωστό να γίνεται, αλλά με κάποιο έλεγχο έτσι ώστε να μην καταχράται μέρος του πληθυσμού αυτά, και επίσης δυνητικά και με κάποια οικονομική ενίσχυση. Πρόσβαση στους πάντες μέσω ΆΜΚΑ, αδυναμία διεκδίκησης δαπανών ξένων υπηκόων, αύξηση του ΦΠΑ σε κάποια φάρμακα από 6 σε 13%. Όλα αυτά μαζί, αν τα αθροίσουμε, θα δούμε ότι προστίθεται στο κλόμπακ. Και δεν θέλω να πω ότι κάποια από αυτά, γιατί πολύ εύκολα θα κατηγορηθούμε γι' αυτό, κάποια από αυτά δεν θα έπρεπε να γίνουν. Όμως δεν θα έπρεπε να γίνουν με την αντίστοιχη ενίσχυση της δαπάνης. Το καλύτερο αυτή τη στιγμή θα ήταν να μετρηθούν και τουλάχιστον να προσθεθεί αυτό το ποσό στη δαπάνη, έτσι ώστε να πούμε ότι συζητάμε επί ίσης όρης σε σχέση με 3, 4, 5 χρόνια πριν, όσο πίσω πρέπει να πάμε. Αυτή είναι μια δυνητικά αντικειμενική προσέγγιση στο πώς εξελίσσεται η δαπάνη και πόσο ευθύνεται ο καθένας για την πορεία του κλόμπακ.